Λοιπόν, να πάμε στην κυρία Έλενα Μιχαήλ τώρα. Είναι η νέα επικεφαλή του Γραφείου Καταπολέμηση Εμπορία Προσώπων. Καλή σα μέρα. Καλημέρα σα. Καλή, σας καλή σας αρχή. αρχή. Καλώ σα βρήκα. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, είναι ένα ευαίσθητο κομμάτι τη αστυνομία. Μάλιστα. Ε, το έχουμε και μέσα από αυτή την εκπομπή και μέσα από άλλε αναδείξει το φαινόμενο τη εμπορία προσώπων. Ένα φαινόμενο το οποίο πλέον έχει πάρει διάφορε μορφέ. Μάλιστα. Πέστε μας λίγα λόγια για την πρόκληση που αναλαμβάνετε. Μάλιστα. Ε, όλα γίνονται για μια καλύτερη ζωή. Ε, το πρόβλημα της εμπορίας ίσω είναι από τα σημαντικότερα της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατ' επέκταση της Κυπριακής Δημοκρασίας και της Αστυνομίας. Ε, η σημαντικότητα του έπεται στο γεγονός ότι ε, καταπατούνται ανθρώπινα δικαιώματα και εμπίπτει στο πλαίσιο του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος. Αυτό θύσε και την αστυνομία το 2004 να ε, δημιουργήσει ένα ειδικό γραφείο για την καταπολέμηση της εμπορίας προσώπων. Το γραφείο αυτό το 2015 έγινε επιχειρησιακό. Ε, ασχολείται βασικά με οτιδήποτε έχει σχέση με την εμπορία προσώπων, από το χειρισμό των θυμάτων, από την αναγνώριση των θυμάτων, ε, θέματα εκπαίδευση προσωπικού, διερεύνηση υποθέσεων που έχουν σχέση με την εμπορία προσώπων. Σε κάποιε περιπτώσει ε, γίνεται συνεργασία με τα επαρχιακά τα ε. Αν ε, μπορούσαμε να πούμε οι δράσει του γραφείου, ε, πώ θα μπορούσαμε να τι ε, κατατάξουμε, υπάρχουν τρει κύριοι άξονε. Ο πρώτο άξονα είναι η αναγνώριση των θυμάτων, ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο για το γραφείο. Ο δεύτερο άξονα είναι η διερεύνηση των υποθέσεων. Και ο τρίτο άξονα είναι η συνεργασία με του διάφορου διεθνεί οργανισμού και υποχρεώσεις της αστυνομίας που προέρχονται από τα θεσμοθετημένα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, ναι ε, αν ξεκινήσουμε όμως από, τε, από, την... Όχι από τη δίκη σας προσπάθεια, Μάλιστα. από την αντίστροφη πλευρά. Δηλαδή, ένα, ένας άνθρωπος να είναι θύμα εμπορίας και να θέλει να βρει μια διέξοδο, να αποταθεί κάπου. Πώς στην Κύπρο μπορεί να γίνει αυτό από τη στιγμή που και με την έκθεση της Γκρέτα βλέπουμε ότι δεν υπάρχει νομική αρρωγή σε αυτά τα άτομα, δεν προσφέρεται. Ναι. Να σας αναφέρω πώς είναι η διαδικασία μας. Συνήθω οι αναφορέ που γίνονται για πιθανά θύματα ή θύματα προέρχονται από του μη κυβερνητικού οργανισμού, οι οποίοι έρχονται σε άμεση επαφή με θύματα ή πιθανά θύματα. Από τι κυβερνητικέ υπηρεσίε, όπω είναι οι υπηρεσίε κοινωνική ευημερία και τα νοσοκομεία, και από την ίδια την αστυνομία, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων που διεξάγει κατά διαστήματα, και από τους αστυνομικού τη πρώτη γραμμή, οι οποίοι έρχονται σε επαφή με τα πιθανά θύματα ή τα θύματα. Ε, όταν εντοπιστούν οι αρχικές ενδείξεις, αμέσως γίνεται αναφορά στις υπηρεσίες κοινωνικής ευημερία, οι οποίες με τη σειρά τους ενημερώνουν την αστυνομία. Ο ρόλος της αστυνομίας είναι πλέον ε, να διεξάγει συνεντεύξεις με τα θύματα, με τα πιθανά θύματα, για να δει κατά πόσο πρόκειται για θύματα εμπορίας προσώπων. Ε, το πρώτο πράγμα που κάνει ένας αστυνομικός όταν έρχεται σε επαφή με ένα πιθανό θύμα ε, είναι να τον ενημερώσει για τα δικαιώματα του. Τα δικαιώματα αυτά είναι αρκετά. Μεταξύ των οποίων είναι και το αυτό που αναφέρατε της νομικής αρρωγής και των αποζημιώσεων. Όμως δεν είναι αυτά μόνο τα ε, δικαιώματα που τον ενημερώνει. Ενημερώνεται για τις υπηρεσίες που εμπλέκονται και μπορούν να το βοηθήσουν ενημερώνεται για το είδος της υποστήριξης που μπορεί να έχει... πού μπορεί να κάνει την καταγγελία του και πώς μπορεί να την κάνει. η διαδικασία που ακολουθείται, οι υπηρεσίες διερμηνίας που μπορεί να του παρασχεθούν. Όταν καταγγείλει την υπόθεσή του, μπορεί να ενημερώνεται για την πορεία της καταγγελίας. Ε, αν συνελήφθηκε ο δράστης ή οι δράστες... Α, αν η υπόθεση πήγε δικαστήριο νοουμένου ότι αυτές οι πληροφορίες, ειδικά που έχουν σχέση με τη διερεύνηση, δεν επηρεάζουν τον, τον, τη ροή της διερεύνησης της ίδιας. Πολύ σημαντική είναι η ενημέρωση που γίνεται στα θύματα, σε περίπτωση που καταδικαστεί ο δράστης ή οι δράστες ε, και αποφυλακιστούν. Ε, ναι. Είναι βασικά και αρκετά νομίζω τα δικαιώματα που ενημερώνει η αστυνομία ε, τα θύματα. Ναι, αντιλαμβανόμαστε ότι... Ε, υπάρχουν και ασφαλιστικές δικλήνες γιατί στην Κύπρο ζούμε, παρακολουθούμε ότι υπάρχει και εκμετάλλευση του θέματος από άτομα τα οποία πολύ πιθανόν να μην είναι θύματα εμπορίας προσωπών και να αναζητούν κάτι άλλο ε, μέσω ας πούμε αυτής της διαδικασίας. Το αντιμετωπίζεται και αυτό εκεί στο γραφείο. Μάλιστα. Ναι. Πολύ σωστά αναφέρατε. Ε, αυτό φαίνεται ενδεικτικά και από τους αριθμούς. Παρόλο που οι αριθμοί είναι ε, ενδεικτική και όχι ουσιαστική, αλλά σε αυτή την περίπτωση είναι πολύ χρήσιμη, γιατί αν δούμε ότι τα τέσσερα τελευταία χρόνια που αξιολογηθήκαμε από την Κρέτα, ε, ο αριθμός των πιθανών θυμάτων ήταν 801 άτομα, μόνο 190 άτομα αναγνωρίστηκαν ως θύματα. Ναι. Α, άρα η συντριπτική πλειοψηφία το εκμεταλλεύεται Μάλιστα. το εδώ Και είναι σημαντικό, κύριε Κωνσταντίνου, να αναφέρω ότι η διαδικασία που γίνεται η αναγνώριση ε, υπάρχει συγκεκριμένο πρωτόκολλο, ένα εγχειρίδιο το οποίο είναι εγκριμένο από τον αρχηγό βασίζεται σε α, συγκεκριμένους δείχτες οι οποίοι καταρτίστηκαν από διεθνείς οργανισμούς και συγκεκριμένα από το Διεθνή Οργανισμό Εργασίας στην Ίντερπολ Μάλιστα Πώς εντοπίζετε όμως τα πιθανά θύματα και τα χαρακτηριστικά των πιθανών θυμάτων Δηλαδή για παράδειγμα είναι άτομα τα οποία δουλεύουν σε οικούς ανοχής, είναι πιθανό Ε, Α, αυτή, αυτή είναι και η ουσία των συνεντεύξεων δηλαδή. Ε, ο ρόλος του αστυνομικού της πρώτης γραμμής okay. ή των λειτουργών που εργάζονται σε ΜΚΟ ή σε, στις υπηρεσίες κοινωνικής ευημερία, εντοπίζουν τις αρχικές ενδείξεις. Δηλαδή μπορεί να αναφέρει μια ιστορία για την κακοποίησή του στη χώρα του. Ε, σεξουαλική κακοποίηση συνήθως είναι αυτό το πράγμα που μας αναφέρεται. Ακολούθω ο ρόλο του αστυνομικού του γραφείου μα, διότι βάσει νομοθεσία τα μέλη του γραφείου ε, κατά πολέμηση προσώπων ε, μπορούν να αναγνωρίσουν θύματα. Κανένα άλλο εκτό από το συγκεκριμένο γραφείο έχει αυτή την εξουσία. Ε, εντάξει, ε, 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 αν, ε, αν υπάρχουν οι αρχικέ ενδείξει, προχωρούμε στι συνεντεύξει με τα θύματα. Ε, ε, Είτε είναι θύματα σεξουαλικής κακοποίησης που υπάρχουν συγκεκριμένοι δείκτες πλέον που αναζητούμε, είτε είναι εργασιακής εκμετάλλευσης που αναζητούνται διαφορετικοί δείκτες. Ε, όπως γνωρίζετε, οι μορφές της εκμετάλλευσης είναι πολλές. Ναι. Οι κύριες που συναντούμε στην Κύπρο είναι η σεξουαλική, η εργασιακή. Μπορεί να υπάρχει συνδυασμό και των δύο σε αρκετέ περιπτώσει. Υπάρχει πρόθεση για να διαπράξουν αδικήματα, για παράδειγμα, να πουλήσουν ναρκωτικά, να κάνουν διαρρήξεις, μικροκλοπές, εικονικού γάμους, επαιτίες. Όλα αυτά εντάσσονται μέσα στο πλαίσιο της εμπορία προσώπων. Ναι. Είχαμε κατά το παρελθόν δημιουργήσει μια εικόνα ότι δεν αγγίζει τους Κύπριους το συγκεκριμένο θέμα της εμπορία προσώπων. Όμω, θυμάμαι πολύ καλά, συνομιλώντα και με την κυρία Σούπερμα στο παρελθόν, είχαμε ανακαλύψει εσείς κατά κύριο λόγο ως υπηρεσία ότι και μέσω των εικονικών γάμων βλέπουμε θύματα εμπορίας προσώπων και Κύπριους, Κύπριες και ούτω καθεξής. Πολύ σωστά. Ε, είναι... Η εικονική γάμος είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της μετάλλαξης ε, της μορφής του αδικήματος στην περίπτωση των εικονικών γάμων. Ε, Εικονικοί γάμοι σίγουρα ε, έχουν μία... Είναι ένα οργανωμένο έγκλημα πίσω από τη διάπαρξη αυτών των γάμων. Ε, σίγουρα δεν εντάσσονται όλοι στο πλαίσιο της εμπορίας προσώπων, όλοι οι κονικοί γάμοι. Όμως βλέπουμε ότι αρχικά ε, το, ε, το, ο τρόπος ε, δράσης ήταν να φέρνουν ε, οι κοπέλες από ευρωπαϊκές χώρες ε, να, να συνάπτουν γάμους με υπηκόους τρίτων χωρών. Ναι. Όμω, λόγω του ότι οι διαδικασίε δυσκόλεψαν και ήταν χρονοβόρε πλέον για την τέλεση του γάμου στην Κύπρο και τον έλεγχο τη γνησιότητα του γάμου, mm -hmm. ε, τούτο ανέβαζε το κόστο και χρειαζόταν τα θύματα να μένουν παραπάνω χρονικό διάστημα στην Κύπρο. Έτσι, οι δράστε σκέφτηκαν ε, άλλου τρόπου για να εξασφαλίζουν πιο γρηγορό κέρδο. Και εδώ έχουμε τη μετάλλαξη του αδικήματο. Αποτάθηκαν πλέον, βρήκαν ευάλωτα άτομα από yeah. την Κυπριακή κοινωνία μα. Τα κοπέλες ευάλωτες που είχαν είτε οικονομικές ανάγκες, είτε ήταν χρήστες ναρκωτικών, είτε, είτε είχαν οριακή εννοητική ικανότητα. Αυτό είναι πολύ ανησυχητικό. Έχετε τέλος να μας πείτε κάποιους αριθμούς ενδεχομένως για το πρόβλημα της εμπορίας προς όπου στην Κύπρο. Είναι η εμπορία σίγουρα βλέπουμε ότι έχει μια ανωδική τάση. Ανωδική. Ε, ακολουθούμε και εμείς τους ρυθμούς της Ευρώπης. Η, η μετάλλαξη γίνεται όπως στην Ευρώπη, έρχεται επακόλουθο και στην Κύπρο. Ευχή μας και στόχος μας είναι, να, σαν αστυνομία, να διευκολύνουμε τις διαδικασίες μας, να γίνουν πιο ευέλικτες, ακόμα πιο ευέλικτες και λειτουργικές, να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας με τους εταίρους μας, είτε είναι από τον κυβερνητικό τομέα, είτε από τους ΜΚΟ να ευαισθητοποιήσουμε την κοινωνία μας που είναι πολύ σημαντικό και να δημιουργήσουμε μια νέα κουλτούρα γιατί ξέρουμε ότι το αδίκημα της εμπορίας είναι ένα αδίκημα το οποίο καταπατά την ανθρώπινη ύπαρξη και αξιοπρέπεια. Λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία να τα λέμε και στην συνέχεια. συνέχεια. Σας αφήσουμε έτσι να βρείτε κι εσείς τα πατήματα σας που λέμε και είμαστε δίπλα σας να το ξέρετε Ευχαριστώ αυτό πάρα πολύ. και ως εκπομπή και ως συγκροτήμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστούμε.